Πάμε στη διαδρομή της Εθνικής ξανά, στον χρόνο. Όταν αναλαμβάνει πια πιο σοβαρές ευθύνες, έρχεται η προπονητική φάση για να πάμε στην Νότια Αφρική. Και έρχεται εκείνη η μεγάλη νύχτα, μετά από 0-0 στην Αθήνα, να παίξουμε στο Ντόνετσκ, στην Ουκρανία. Υπήρχε τότε μια αίσθηση αποχαιρετισμού του ΟΤΟ, δηλαδή αν δεν προκριθούμε, αν δεν πάμε απόψε στην Νότια Αφρική, ο ΟΤΟ φεύγει. Υπήρχε ένα κλίμα έτσι λίγο συγκινησιακό. Εντάξει, είχε φτάσει η περίοδος που ο ΟΤΟ ήταν αρκετά χρόνια στην ομάδα. Νιώθαμε νομίζω ότι πάνω κάτω ένας κύκλος θα έκλεινε για τον ΟΤΟ. Νομίζω όμως η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί. Και αυτό έδειξε και το αποτέλεσμα και το μάτς εκείνο. Ήταν ένα μηδέν πολύ... Σαλπικίδης, πες μας για εκείνη τη νύχτα. Εντυπωσιακό μάτς, δηλαδή έχω ξεχάσει τι έχει γίνει από δυσκολίες. Ο Σάλπι ήταν πάλι εκεί, όπως ήταν σε πολλές κύριες στιγμές. Σε πολλά σημαντικά κουλ στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Ναι. Αλλά θυμάμαι ήταν εντυπωσιακό μάτς, δηλαδή τραυματισμούς, δηλαδή είχε... Το Βασίλη Πιάτσικα θυμάμαι. Ναι, δηλαδή είχε πολύ εντύπωση. Ναι, πάρα πολύ επεισοδιακό μάτς, και υπέροχη πρόκληση σε παγκόσμιο. Είναι εκείνο το παιχνίδι αυτό που στην ουσία δίνει το βάπτισμα για τη νέα γενιά της εθνικής ομάδας, δηλαδή την μετάλλαξη από το, την μεταφορά με συγχώρεις από το 4. Ναι, νομίζω ότι και σε εκείνο τον γκρουπ ήταν αρκετά παιδιά. Ναι, καινούργια. Μα έχουν περάσει και 6 χρόνια. Ναι, έχουμε τώρα μιλάμε για σχεδόν 2009-2010. Πάνε, ναι, από το κατάξυ του Euro ουσιαστικά 6 χρόνια περίπου. Με τον Κάρα να είναι ο συνδετικός κρίκος. Ναι. Κατσουράνης. Είχαν μείνει κι άλλοι. Βεβαίως, βεβαίως. Είχαν μείνει κι άλλα παιδιά, αλλά εντάξει, είχαν μπει και πάρα πολλοί παίχτες καινούργιοι, οι οποίοι με το χρόνο ενσωματώθηκαν και αυτοί στην ομάδα. Το κομμάτι του Ότο όδευε προς ένα τέλος, νομίζω. Όμως ερχόταν από πίσω μια νέοι παίχτες, με όρεξη, με φιλοδοξίες και η πρόκληση σε ένα μουντιάλ είναι. Εντάξει, και είναι εκεί, όχι μόνο η πρόκληση. Η πρώτη νίκη, παγκόσμιο κύπελο. Ναι, καλά, μετά. Πάμε εκεί. Είναι το καλύτερο τουρνουά της ζωής σου. Τρία μάτς και στα τρία βασικός. Ναι. Πλέον το συζητά κανείς ότι η εθνική ξεκινά με νούμερο 6. Γιατί στο μεταξύ έχει φύγει και ο Πασινάς. Ακριβώς, ναι, είναι. Οπότε πλέον βρήκες το χώρο. Βρήκα το χώρο. Και με ένα μεγάλο σουτ. Έτσι, ένα μεγάλο σουτ από το που οποίο έρχεται το γκολ του Ρωσίδη. Ναι, ήταν ένα. Εντάξει, και για μένα προσωπικά το θυμάμαι. Γεμάτο τουρνουά. Ήσασταν τα εξάρια, εσύ και ο Κατσουράνης, έτσι παίζαμε. Ναι, ναι, ναι. Σε εκείνα τα τρία μάτς, οι δυο σας στο κέντρο. Το θυμάμαι σαν ένα γεμάτο τουρνουά από πλευράς μου, δηλαδή. Τρία γεμάτα παιχνίδια, καλά παιχνίδια. Ήμουν σε καλή κατάσταση. Προερχόμουν από ένα εξάμεινο. Έχεις πια φτάσει 25. Ναι, 25. 25, 25. Το πρώτο εξάμεινο της σεζόν δεν ήταν καλό. Ήμουν στον Παναθηναϊκό λίγο εκτός. Έφυγα, πήγα στη Σιένα και εκεί έπαιξα και ήρθαμε. Δηλαδή στον... Όταν ήρθες για να πας στην Νότια Αφρική, ήσουν καλά. Ναι. Ήσουν καλά. Ναι, ήμουν καλά. Και φάνηκε. Ήμουν καλά μετά από ένα εξάμεινο στην Ιταλία. Αλλά αγωνιστικά και προσωπικά ήμουν καλά, σε καλή κατάσταση. Και έτσι το ευχαριστήθηκα και προσωπικά το τουρνουά από θέμα απόδοσης. Όταν είδες απέναντι σου το Μέση. Έτσι, να το δούμε. Βεβαίως ο Σωκράτης θα τράβηξε. Ο Σωκράτης θα τράβηξε εκείνη την ημέρα. Ναι, ναι. Αλλά είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Έτσι, τότε ο Λίο Μέση ήταν, άρχισε πλέον να είναι στα ντουζένια του. Είχε στα... κάνει αρχηγό ήδη στην εθνική ομάδα. Ναι, στα ντουζένια του. Ακριβώς. Εντάξει, μεγάλη στιγμή. Όλοι είχαμε το νου μας. Τώρα τι να λέμε. Ο Σωκράτης θα τράβηξε όντως, γιατί αν θυμάμαι δεν καλά. Δεν τράβηξε και πολλά. Όχι, ήταν πάρα καλός ο Μέση. Όχι, ναι, ήταν και ο Σωκράτης πολύ καλός. Για εμάς που έχουμε δει, για μένα δηλαδή που έχω δει ζωντανά. Εκείνο τον εφιάλτη του 4-0 από την Αργεντινή του Μαραντόνα. Μια χαρά ήσασταν εκείνη την Όχι, όχι, δεν. Μια χαρά τα πήγατε. Πάλι καλά. Φοβόμασταν τα χειρότερα, αλλά και ο Σωκράτης τα πήγε πολύ καλά. Αν θυμάμαι καλά, πέρα τον είχε man to man show το γήπεδο. Ναι, ναι. Ήταν εντολή του Ότο. Του ο Σωκράτης εκείνο το μας δεν ήταν ένας από τους τρεις στόπερ. Ναι, όχι, ήταν. Παίζαμε με τρεις στόπερ και ο Σωκράτης πιο μπροστά να είναι. Να ακολουθεί το Μέση. Τα πήγε πολύ καλά και ο Σωκράτης και εντάξει. Ξέρεις τι μου έχει μείνει από εκείνο το μάτς. Καραγκούνης να κουνάει το δάχτυλο στο Μέση, σαν μπαμπάς σε δυο, και κάνει παρατηρήσεις. Ο Κάρα, τρέλατο. Κάτι είχε γίνει, ούτε εγώ θυμάμαι το σκηνικό, αλλά ναι, ο Κάρα... Ζήτησε ένα σφύριγμα ο Μέση και δεν το πήρε και κάνει ο Κάρα. Ναι, γνωστός Κάρα. Πάντως αυτή η ομάδα ήταν μια ομάδα η οποία κουβαλούσε, και με τον Ότορ Χάγκελ βεβαίως, κουβαλούσε αυτή την οικογένεια που είχε δημιουργηθεί από την ομάδα του 4. Έτσι δεν είναι. Αυτό ήταν το καλύτερο χαρακτηριστικό του, πιστεύω. Αυτό. Αυτό ήταν που είχε δημιουργήσει η προηγούμενη ομάδα, που είχε δημιουργήσει ο Ότο σαν επικεφαλής, σαν προπονητής όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε δεν μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Παρόλο που έφευγαν παίχτες, εγώ ήταν.
υπήρχε η γραμμή και των παλαιότερων παιχτών και του Ότου από πάνω. Οπότε ο Φίσας είχε... που ήταν ένας παλιός παίκτης, είχε γίνει ήδη ο team manager. Μπράβο, ήταν team manager της ομάδας. Οπότε ήταν όλο το περιβάλλον πάνω σε δράγες, ας πούμε. Αυτά τα ο Φίσας και τα λοιπά που λες, κράτησε τα γιατί μετά, συνέχεια της κουβέντας. Γιατί αυτές οι αλλαγές είναι που διέλυσαν αυτή την οικογένεια στη συνέχεια.